Χριστού. Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε σελίδα 702 και από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης, το Λάμπτα Β' κεφάλαιο, 32 κεφάλαιο, σελίς 702. Με τη χάρη λοιπόν του Χριστού, από τη σελίδα 702 και το κεφάλαιο Λάμπτα Β'. Ο λόγος ο γενόμενος προς τον Ιερεμία παρακυρίου εν το 10ο έτη του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα, το οποίο νήτω το 18ο έτος του Ναβουγοδονόσορ. Και τότε το στράτευμα του βασιλέως της Βαβυλώνος επολιόρκει την Ιερουσαλήμ και ο Ιερεμίας ο προφήτης, το κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής της εν το οίκο του βασιλέως του Ιούδα, διότι Σεδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα είχε κλείσει αυτόν λέγον, «Δια τις προφητεύεις, λέγον ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ θέλω παραδώσει την πόλη ταύτην εις την χείραν του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει κυριεύσει αυτήν. Και Σεδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα δεν θέλει εκφύγει εκ της χειρός των Χαλδαίων. Αλλά βεβαίως θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλει λαλήσει με ταυτού στόμα προς στόμα και οι οφθαλμοί αυτού θέλουν συνειδεί τους οφθαλμούς αυτού. Και θέλει φέρει τον Σεδεκίαν εις την Βαβυλώνα και εκεί θέλει είστε ο σου επισκεφτώ αυτόν, λέγει Κύριος, και αν πολεμήσετε τους Χαλδαίους, δεν θέλετε ευδοκιμήσει. Και είπε ο Ιερεμίας, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ιδώ Αναμεήλ, ο ιός του Σαλούμ, του θείου σας, θέλει ελθεί προς εμέ λέγον, αγόρασον σε αυτόν τον αγρόν μου, τον έναν ανώθ, διότι σε ανήκει το δικαίωμα της εξαγοράς δι' αναγοράσεις αυτόν. Και ήλθε προς εμέ Αναμεήλ, ο ιός του θείου μου, εις την αυλήν της φυλακής κατά το λόγο του Κυρίου και είπε προς εμέ, αγόρασον παρακαλώ τον αγρόν μου, τον έναν ανώθ, τον εν τη γη Βενιαμίν, διότι σε ανήκει το δικαίωμα της κληρονομίας και σε εξαγορά. Αγόρασον αυτόν εις αυτόν, τότε γνώρισα ότι λόγος Κυρίου το ούτως. Και ηγόρασα παρά του Αναμεήλ, ιού του θείου μου, τον αγρόν τον έναν ανώθ και ζήγησα προς αυτόν τα χρήματα 17 σύκλους αργυρίου και έγραψα το συμφωνητικό και σφράγισα και βάλων μάρτυρες και ζήγησα τα χρήματα εν την πλάστικη. Και έλαβον το συμφωνητικό της αγοράς το εσφραγισμένον κατά τον νόμον και τη συνήθεια και το ανοιχτόν. Και έδωκα το συμφωνητικό της αγοράς εις τον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου ιού του Μαασίου, έμπροσθεν του Αναμεήλ θείου του θείου, ιού του θείου μου, και έμπροσθεν των μαρτύρων των υπογραψάντων το συμφωνητικό της αγοράς, έμπροσθεν πάντων των Ιουδαίων των καθημένων εν τη αυλή της φυλακής. Και προσέταξα τον Βαρούχ, έμπροσθεν αυτόν λέγουν, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, λάβε τα συμφωνητικά ταύτα, το συμφωνητικό τούτο της αγοράς και το εσφραγισμένο και το συμφωνητικό τούτο το ανοιχτόν και θέσε αυτά εις αγκίων πύληνων διαναδιαμένωσιν ημέρας πολλάς, διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων ο Θεός του Ισραήλ, οικίε και αγρή και άμπελοι θέλουσιν αποκτηθεί πάλιν εν ταύτη τη γη. Αφού έδωκα το συμφωνητικό της αγοράς εις τον Βαρούχ των ιών του Νηρίου, προσευχήθην στον Κύριον λέγον, «Ο Κύριε Θεέ, ιδούς η έκαμε στον ουρανόν και τη γην εν τη δυνάμει σου τη μεγάλη και το βραχίον εις του εξυπλωμένο. Δεν είναι ουδέν πράγμα δύσκολον εισέ. Κάμνης έλεος εις χιλιάδας και ανταποδίδεις την ανομία των πατέρων εις των κόλπων των τέκνων αυτών με ταυτούς. Ο Θεός ο Μέγας, ο Ισχυρός, ο Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Ο Μέγας εμβουλή και δυνατός ενέργης, διότι οι οφθαλμοί σου να νεογμένοι επί πάσα στα σοδούς των ιών των ανθρώπων, για να δώσεις έκαστον κατά το σοδούς αυτού και κατά των καρπών των έργων αυτού. Ως τις έκαμε σημεία και τέρατα εν τη γη της Αιγύπτου γνωστά έως της ημέρας ταύτης και εν Ισραήλ και εν ανθρώπης. Και έκαμε σε αυτόν όνομα ως την ημέραν ταύτην. Και εξήγαγε στον λαό σου τον Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου με σημεία και με τέρατα και με κρατεάν χείραν και με βραχίων εξυπλωμένων και με τρόμων μέγαν. Και έδωκα σε αυτόν την γη, εις αυτούς την γη ταύτην, την οποία όμως σας προς πατέρας αυτό να δώσει σε αυτούς γύρεωσαν γάλα και μέλι και εισήλθον και κληρονόμησαν αυτήν. Αλλά δεν υπήκουσαν εις την φωνή σου, δεν περιεπάτησαν τον νόμο σου. Δεν έκαμον ουδέν εκ πάντων όσα προσέταξε αυτούς να κάμωση. Δια τούτο επέφερε σε επ' αυτούς άπαν τούτο το κακόν. Ιδού τα χαρακώματα έφτασαν εις την πόλη δια να κυριεύσωσιν αυτήν. Και η πόλη σε δόθη εις την χείρα των Χαλδαίων των πολεμούντων κατ' αυτής εξαιτίας της μαχαίρας και της πίνης και του λοιμού και ό,τι ελάλησας έγινε και δου βλέπεις
Και εσύ είπας προς εμέ, Κύριε Θεέ, αγόρασον εις αυτόν τον αγρόν δια αργυρίου και παράστησον μάρτυρας και η πόλης εδόθη εις την χείραν των Χαλδαίων. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία λέγον, «Ιδού εγώ είμαι Κύριος, ο Θεός πάσης σαρκός. Είναι τι πράγμα δύσκολον εις εμέ? Δια τούτο το λέει Κύριος, ιδού, θέλω παραδώσει την πάλιν ταύτην εις την χείρα των Χαλδαίων και στην χείρα του Ναβουγοδονόσορ, βασιλέως του Βαβυλώνος, και θέλει κυριεύσει αυτήν. Και οι Χαλδαίοι πολεμούντες κατά της πόλεως ταύτης θέλουν ενελθεί, και βάλει πύρη στην πόλη ταύτην και κατακάψει αυτήν και τα σοικίας. Επί τα δώματα των οποίων εθυμίαζον εις τον Βάαλ, και έκαμον σπονδάς εις άλλους θεούς για να με παροργήσωση. Διότι η Ισραήλ και η Ιούδα κακόν μόνο έκαμον ενώπιον με εκ νεότητος αυτών, διότι η Ισραήλ άλλον δεν έκαμνον, παρά να με παροργίζωση δια το έργο των χειρών αυτών, λέγει Κύριος. Αμήν. Ο Ιερεμίας λοιπόν βρίσκεται κλεισμένος στη φυλακή τον 10ο έτος του βασιλέως του Σεδεκία, που σημαίνει ότι ο Σεδεκίας βρίσκεται περικυκλωμένος και ο λαός Ισραήλ βρίσκεται περικυκλωμένος από τα στρατεύματα για τις αμαρτίες του, τις ανομίες του και τις παραβάσεις του. Και ο χρόνος της μακροθυμίας του Θεού, γιατί ο Θεός βάζει όρια στη μακροθυμία του και στη ζωή μας, αδελφοί. Ο χρόνος της μακροθυμίας του Θεού προς το Σεδεκία διαρκεί ένα έτος ακόμη. Ένα χρόνο ακόμη έχει δυνατότητα να μετανοήσει, να επιστρέψει και να υπακούσει στη φωνή του Θεού, καθώς εξέρχεται από το στόμα του δούλου του Θεού, τον Ιερεμία. Παρ' όλα αυτά, ο Σεδεκίας σκληραίνει την καρδιά του και φτάνει μέχρι να πιάσει τον Ιερεμία και να τον φυλακίσει, λέγοντας, «Σε φυλακίζω γιατί εσύ προφητεύεις λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εγώ θα παραδώσω την πόλη ταύτην στη χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος και θα κυριεύσει αυτήν. Σε βάζω στη φυλακή επειδή προφητεύεις και λέγεις, ούτω λέγει Κύριος, και ο Σεδεκίας, ο βασιλεύς του Ιούδα, δεν θα εκφύγει εκ της χειρός των Χαλδαίων. Σε βάζω στη φυλακή γιατί προφητεύεις ότι βεβαίως θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος ο Σεδεκίας, θα λαλήσει μετά του βασιλέως της Βαβυλώνος του Ναβουγοδονόσορ ο Σεδεκίας στόμα με στόμα, οι οφθαλμοί του θα δουν τους οφθαλμούς του βασιλέως της Βαβυλώνας και θα φέρει ο βασιλεύς της Βαβυλώνας τον Σεδεκία εις την Βαβυλώνα και εκεί θα επισκεφθώ εγώ ο Θεός τον Σεδεκία για σωτηρία». Ακούστε, αδερφοί αγαπητοί, τι λέει με το στόμα το ίδιος ο Σεδεκίας. Ότι ο Θεός λέει, γιατί ο Ιερεμίας προφητεύει, ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πολιορκήσει, οι Βαβυλώνιοι, ο Ναβουγοδονόσορ, την Ιερουσαλήμ, θα την κατακτήσουν. Δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει η αντίσταση η πολεμική στους Βαβυλωνίους. Όλη η Ιερουσαλήμ και οι κάτοικοι θα συλληφθούν και θα εχμαλωτιστούν. Ο Σεδεκίας θα εχμαλωτιστεί. Θα τον φέρει μπροστά του, θα τον δει με τα μάτια του και θα τον πάει στη Βαβυλώνα μέχρι να τον επισκεφθεί το Σεδεκία ο Θεός εκεί προς σωτηρία. Αυτά λέει και γι' αυτό το λόγο έχει φυλακίσει τον Ιερεμία τον προφήτη στη φυλακή. Τώρα τι έγινε στην πραγματικότητα? Να το δούμε, αδερφοί, γιατί αξίζει τον κόπο να δούμε την αγάπη του Θεού. Πόσο αγαθός είναι ο Θεός, να πάμε στη σελίδα 452 στο Χρονικόν Β, κεφάλαιον 36 και εδάφιο 11. Για να το δούμε λίγο, αδελφοί. Ενός και 20 ετών, 11 εδάφιο, Χρονικόν Β, κεφάλαιον 36, σελίδα 452. Ενός και 20 ετών ηλικίας ήταν ο Σεδεκίας, όταν βασίλευσε, και βασίλευσε 11 έτη. Θυμηθείτε ότι
αυτή την προφητεία την λέει και το παρουσιάζει το 10ο έτος της βασιλείας του. Ένα χρόνο περιθώριο του έχει δώσει ο Θεός. Και έπραξε, συνεχίζει ο λόγος του Θεού, πονηρά ενώπιον του Κυρίου, του Θεού αυτού. Ο Θεός τον έβαλε βασιλιά και αυτός έπραξε πονηρά. Δεν ταπεινώθηκε μάλιστα ενώπιον Ιερεμίου του προφήτου λαλούντος εκ στόματος του Κυρίου. Τον περιφρόνησε το λόγο του Θεού και τον δούλο του Θεού και τον προφήτη του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, απεστάτησε εναντίον του βασιλέως Ναβουγοδονόσορ, ώστις όρκησε αυτόν εις τον Θεόν. Όταν ο βασιλιάς ο Ναβουγοδονόσορ έβαλε το Σεδεκία βασιλιάς τον Ισραήλ, τον όρκησε στο όνομα του Θεού ότι θα είναι βασιλιάς και θα έχει αποστολή να υπερασπίζεται το λαό Ισραήλ και να είναι σύμμαχος με τον βασιλιά της Βαβυλώνας. Είχε λοιπόν δύο αποστολές ο Σεδεκίας. Η μία από το Θεό. Εγώ σε κάνω βασιλιά με τον Ναβουγοδονόσορα, να πράττεις το θέλημά μου, να ευλογήσω τον λαό τον οποίον αγαπάω και να ευλογήσω και σένα και την οικογένειά σου. Και άλλη αποστολή. Από τον Ναβουγοδονόσορα, τον δούλο του Θεού. Σε βάζω βασιλιά να υπηρετείς το λαό σου και να είσαι σύμμαχος με μένα. Και είναι φοβερό, αγαπητά μου αδέλφια, για τον Σεδεκία που έχασε την αποστολή του. Έχασε το έργο του. Είχε ένα έργο δοσμένο από το Θεό πεντακάθαρα, ο δε Ναβουγοδονόσορ άνθρωπος εθνικός και ειδωλολάτρης όρκησε. Τι σημαίνει όρκησε? Ορκίσου μου στον Θεό σου ότι θα είσαι πάντοτε για να υπηρετείς το λαό σου σύμμαχος με τη Βαβυλώνα. Αποστάτησε και στο λόγο του Θεού και στον όρκο το δικό του. Θα έλεγε κανείς ένας άνθρωπος που πραγματικά δεν έχει μέλλον. Και δεν είχε μέλλον. 11 χρόνια βασίλευσε. Τα τελευταία 2 χρόνια τον περικύκλωσαν τα στρατεύματα της Βαβυλώνας. Κατ' επανάληψη ο Ιερεμίας του έλεγε παραδώσου στα χέρια της Βαβυλώνος, στα χέρια του Ναβουγοδονόσορα και θα σωθείς εσύ, ο οίκος σου και όλος ο λαός σου. Και αυτός είχε πολλές λογικές δικαιολογίες να αρνείται και να αποστατεί από το Λόγο του Θεού και από τον όρκο που ο ίδιος είχε κάνει. Και είναι φοβερό να αποστατεί ο άνθρωπος και να περιφρονεί το Λόγο του Θεού, να μην δίνει σημασία στο Λόγο του Θεού. Και μάλιστα με δικαιολογίες που είναι εντελώς ασήμαντες. «Φοβάμαι», είπε στον Ιερεμία, «μήπως όταν πάω στη Βαβυλώνα, εκεί με ονειδήσουνε οι Ισραηλίτες, οι οποίοι είχαν εξοριστεί από τον Ναβουγοδονόσορα λίγα χρόνια πριν γίνει βασιλιάς αυτός». Και επέμενε στην αποστασία του στο Θεό, επέμενε στην αποστασία του στον όρκο του Θεού, επέμενε στο να μην εκπληρώνει το έργο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. Και επιμένω λίγο σε αυτό, επιτρέψτε μου αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός ο όλος μας έχει δώσει έργο. Έργο πρώτα στον εαυτό μας, ύστερα στην οικογένειά μας, ύστερα μέσα στην Εκκλησία, και στο έργο αυτό, όσο φαινόμαστε πιστοί, τόσο η εύνοια του Θεού και η ευλογία του Θεού αυξάνει και πολλαπλασιάζεται. Όποιος περιφρονεί το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, δηλαδή το έργο που ο Θεός του έχει εμπιστευθεί, τόσο τα πράγματα γίνονται δύσκολα, μακροθυμεί ο Θεός, αλλά η μακροθυμία του Θεού έχει τέλος. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να γνωρίζουμε την αποστολή μας. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η αποστολή του άντρα είναι η οικογένεια εν Χριστώ Ιησού. Ο άντρας πρέπει να κυβερνά καλώς τον εαυτού οίκον.
Ο άντρας πρέπει να αγαπάει, να περιθάλπτει, να φροντίζει και να προσέχει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Η γυναίκα έχει αποστολή να σέβεται, να υποτάσσεται και να επακούει τον άντρα της εν κυρίω. Να είναι οικοφύλακας, να φροντίζει για την παιδεία και την ουθεσία των παιδιών της εν κυρίω. Η οικογένεια έχει έργο να υπηρετεί τους αδελφούς στην Εκκλησία. Όλοι μας έχουμε έργο το οποίο ο Θεός μας εμπιστεύθηκε και για κανένα λόγο δεν είναι καλόν για μας, το λέω πιο αυστηρά, δεν επιτρέπεται να το εγκαταλείψουμε για οποιουσδήποτε λόγος, είτε οι λόγοι αυτοί είναι λόγοι ευημερίας, είτε λόγοι είναι επιθυμίας καρδιάς, είτε λόγοι είναι γιατί ντρέπομαι, είτε λόγοι είναι γιατί φοβάμαι, είτε λόγοι για οποιοδήποτε λόγο. Δεν θα γίνει καλό. Ο Σεδεκίας λοιπόν δεν το λογαριάσε αυτό. Το αποτέλεσμα, πάμε στη σελίδα, αδελφοί αγαπητοί, 727, να δούμε ο Θεός τι έκανε. Είναι στο βιβλίο Ιερεμίας. Ιερεμίας, νίβητα κεφάλαιο, 52 κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 6 εδάφιο, αλλά θα διαβάσω μέχρι και το 11. «Εν το τετάρτο μηνή την ενάτην του μηνός, η πείνα εκρατεώθη εν τη πόλη Ιερουσαλήμ και δεν υπήρχε νάρτος δια των λαών του τόπου. Και εξεπορθήθη η πόλης και πάντες οι άνδρες του πολέμου έφυγον και εξήλθον εκ της πόλεως τη νύχτα δια της οδού της πύλης της μεταξύ των δύο τυχών της πλησίων του βασιλικού κήπου. Οι δε χαλδαίσιον πλησίων της πόλεως Κύκλο και πήγον κατά την οδόν της Παιδιάδος. Τα δε στρατεύματα των Χαλδαίων κατεδίωξαν ο πίσω του βασιλέως και έφτασαν το Σεδεκία εις τας Παιδιάδας της Ιεριχώ και άπαν το στράτευμα αυτού που ήταν για την προστασία του και την υπηρεσία του διεσκορπίστη από πλησίων αυτού και ο Σεδεκίας έμεινε μόνος. Και συνέλαβαν τον βασιλέα και ανήγαγον αυτόν προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος, κατά το λόγο του Κυρίου που διαβάσαμε, και ο ίδιος ο Σεδεκίας τον εξέφραζε, εις ριβλά εν τη γη εμάθ, και πρόφερε καταδίκην επ' αυτόν. Και έσφαξεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος τους ιούς του Σεδεκίου, έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού. Και έσφαξεν έτη και πάντα στους άρχοντας Ιούδα εν ριβλά, και τους οφθαλμούς του Σεδεκίου εξετύφλωσε και τον έδεσε αυτόν με δύο χάλκινες αλυσίδες και έφερεν αυτόν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εις Βαβυλώνα και έβαλεν αυτόν εις οίκον φυλακής έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Αυτό ήταν το τέλος που γράφει, αλλά υπάρχει και ένα άλλο τέλος που ξέρει ο Θεός και μας το αποκαλύπτει. Το τέλος που γράφεται είναι όπως του είχε πει ο Θεός καταρχάς, σε αυτούς που ελπίζεις στα στρατεύματα ότι θα σε υπερασπιστούν, μάθε ότι θα σε εγκαταλείψουν. Θα έρθει ο καιρός που θα τελειώσει η μακροθυμία μου και θα έρθει ο καιρός που θα συλληφθείς, όπως και συνελήφθη, θα σταθείς μπροστά στο βασιλέα Ναβουγοδονόσορα της Βαβυλώνας, θα τον δεις πρόσωπο προς πρόσωπο και εκεί θα αρχίσει η κρίση. Όχι τώρα του Θεού, του βασιλιά της Βαβυλώνας, του Ναβουγοδονόσορα εναντίον σου. Γιατί παρεύεις τον όρκο σου, γιατί αποστάτησες από αυτόν και ο άνθρωπος είναι σκληρός, ενώ ο Θεός είναι αγαθός. Όμως θα υποστείς τώρα τη σκληρότητα του ανθρώπου. Δεν επέλεξες την αγαθότητα του Θεού, αλλά στηρίχθηκες στην ασφάλεια των ανθρώπων, επιλέγοντας τη σκληρότητα του ανθρώπου να ζήσεις. Ο Θεός του πρότεινε την αγαθότητα του Θεού. Πήγαινε στον Ναβουγοδονόσορα και εκεί θα σε ευλογήσω. Και δεν θα γίνει όλο το κακό αυτό. Δεν πήγε και αφέθηκε στα χέρια της σκληρότητας των ανθρώπων. Μπροστά στα μάτια του έσφαξαν τους γιους του.
μπροστά στα μάτια του έσφαξαν όλους τους άρχοντες του Ιούδα, τους φίλους του, ετύφλωσε τους οφθαλμούς του, τον έδεσε, αλλά κατά την προφητεία, κατά το λόγο του Θεού και κατά το θέλημα του Θεού, τον ίδιον δεν τον σκότωσε, αλλά τον μετατόπισε τυφλό στη Βαβυλώνα μέχρι του θανάτου του, όπου είπε ο Κύριος ότι θα τον επισκεφθεί. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα, αδελφοί αγαπητοί, τη στιγμή που επισκέφθηκε ο Θεός τον Σεδεκία και πιστεύω ότι τον έσωσε. Ήταν σε τέτοια ταπείνωση, τόσο σκληρά του είχαν φερθεί οι άνθρωποι, που δεν είναι δυνατόν, αντιμετωπίζοντας τη σκληρότητα των ανθρώπων, την απελπισία και τη μοναξιά της φυλακής, να μην επικαλέστηκε τον Κύριο όταν τον επισκέφθηκε ο Θεός. Αυτή είναι η αγαθότητα του Θεού, αδερφοί, αλλά και αυτή είναι η ανοησία των ανθρώπων που επιλέγουν με ανθρώπινα κριτήρια την βοήθεια, την προστασία, τη λογική και την βουλή των ανθρώπων, ενώ υπάρχει δεδομένος ο Λόγος του Θεού, ο γραπτός αφενός μεν που είναι αψευδής και ο προφορικός, ο προφητικός Λόγος του Θεού που είναι πάντοτε υποδοκιμήν, αλλά όχι όταν προφητεύει ο Ιερεμίας ο προφήτης. Ένας δόκιμος και ευλογημένος προφήτης όπως ο Ιερεμίας. Και συνεχίζεται η φυλάκιση του Ιερεμία και συνεχίζεται η επίσκεψη του Θεού στη φυλακή προς τον Ιερεμία, όπου κάποια στιγμή εκεί στη φυλακή, που είπαμε για ποιο λόγο βρισκόταν και το επαναλαμβάνω, γιατί ο ίδιος ο βασιλιάς τον έβαλε φυλακή επειδή προφήτευε πράγματα αληθινά, τα οποία όμως δεν άρεσαν στον βασιλιά Σεδεκία. Και πολλές φορές ο Λόγος του Θεού είναι σκληρός και δεν αρέσει στους ανθρώπους και δεν μας αρέσει, αλλά εκείνο που έχει σημασία, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι μας αρέσει, δεν μας αρέσει, να τον ακούμε και να υποτασσόμεθα σε Αυτόν, να τον λογαριάζουμε σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, γνωρίζοντας και πιστευόμενοι πάντοτε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αγαθός για μας. Ο Λόγος του Θεού θα μας οδηγήσει οπωσδήποτε σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Όσο και σκληρός να φαίνεται, όσο και εξωπραγματικός μερικές φορές να φαίνεται, είναι βέβαιον ότι θα μας οδηγήσει σε βοσκές χλωερές, σε ύδατα αναπαύσεως στη ζωή αυτή και στην αιώνια ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί λοιπόν μέσα στη φυλακή επισκέπτεται ο Θεός τον Ιερεμία και ο Ιερεμίας τώρα θα βρεθεί μπροστά σε ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, ανά δύο ή τρεις προφητεύεται, οι άλλοι δε να δοκιμάζετε. Να δοκιμάζετε, να σκέφτεστε, να δείτε αν η προφητεία είναι αληθινή ή όχι. Στη φυλακή καθότανε, ήξερε πάρα πολύ καλά ο Ιερεμίας στο τέλος της υποθέσεως, γι' αυτό και προφήτευε με παρησία, ότι σε λίγο θα μπει νικητής ο Ναβουχοδονόσορ και δεν θα μείνει λίθος επί λίθων, τα πάντα θα καταστραφούν και λίγοι μικρό υπόλοιπον θα γλιτώσει από τη μαχαίρα, από τη σφαγή, από την πείνα, από τις αρρώστιες, από τις επιδημίες. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και του λέει η Ιερεμία, θα έρθει ο γιος του θείου σου και θα σου πει, έχω ένα αγρό στην γενέτειρά σου πόλη, στο χωριό σου, στην Ανανόθ, στη γη Βενιαμίν, σε σένα ανήκει το δικαίωμα της κληρονομιάς, σε σένα ανήκει το δικαίωμα της εξαγοράς, έχω ανάγκη, το πουλάω, αγόρασέ το. Αγόρασέ το για τον εαυτό σου. Στη φυλακή τώρα, στην αυλή της φυλακής. Και έτσι έγινε. Έρχεται ο γιος του θείου του και του λέει, σε σένα ανήκει το δικαίωμα της κληρονομιάς και της εξαγοράς. Αγόρασε αυτόν τον αγρόν που έχω στην πατρίδα μας, την Ανανώθη, στη γη Βενιαμίν. Και λέει ο Ιερεμίας,
Τότε, όταν συνέβη, εγνώρισα ότι λόγος Κυρίου ήταν τούτος. Δηλαδή, όταν του είπε αγόρασε, αμφισβήτησε. Δοκίμασε, λέει, τι μου λέει τώρα από το Θεό είναι. Εγώ το φαντάστηκα. Αλλά όταν ήλθε, τότε είπε από το Θεό είναι. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, βεβαιώνεται ο προφητικός λόγος των ανθρώπων. Η προφητεία που έρχεται από το Θεό μέσα από ανθρώπους. Όταν πραγματοποιείται, λέμε πραγματικά από το Θεό είναι. Δοκιμάζουμε τις προφητείες πάντοτε, αλλά η μόνη δοκιμή την οποία μπορούμε να κάνουμε είναι εάν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Εάν δεν είναι, την απορρίπτουμε. Και δεν φοβόμαστε μήπως εξουθενούμε προφητείες, γιατί δεν είναι αληθινή προφητεία εφόσον είναι αντίθετη από το Λόγο του Θεού, είναι σαφώς ψεύτικη προφητεία. Το δεύτερο χαρακτηριστικό για την προφητεία είναι να είναι δόκιμος ο προφήτης. Δοκιμασμένος. Να είναι σε αγιασμό, σε καθαρότητα. Να μην έχει φρόνημα κοσμικό, ώστε να μην τον πλανάει η καρδιά του. Αλλά να είναι ένας άνθρωπος που το φρόνημά του είναι φρόνημα Πνεύματος Αγίου, όχι μόνο ζει, αλλά περπατάει και κατά το Πνεύμα. Και το τρίτο είναι να έχει και χάρισμα που να είναι αναγνωρισμένο από το Θεό και από την Εκκλησία ολόκληρη. Πόσο μάλλον να έχει διακονία. Άρα λοιπόν ο προφητικός λόγος είναι πάντοτε υποδοκιμή, από υποεξέταση, έστω και αν προφέρεται από τον Ιερεμία τον προφήτη, όπου και αυτός το αμφισβήτησε, γιατί είδε τον παραλογισμό, ότι είναι έξω από τη λογική αυτό που μου είπε ο Θεός. Μου είπε ο Θεός να αγοράσω έναν αγρό, αφού σε λίγο καιρό καταστρέφονται όλα. Αλλά όταν είδε ότι ήρθε σε λίγες μέρες ο γιος του θείου του, ο ξάδελφός του, είπε από το Θεό ήτανε. Με φόβο λοιπόν, έστω και αν δεν κατάλαβε, εάν δεν καταλαβαίνει, υπακούει. Και αυτό είναι επίσης ένα ωραίο χαρακτηριστικό, το οποίο χαρακτηρίζει τους ανθρώπους του Θεού και χαρακτηρίζει τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται ο Θεός. Όταν ο Θεός σου λέει κάτι και είσαι βέβαιος και είναι βεβαιωμένο, έστω και αν δεν το καταλαβαίνεις, υπάκουσε. Στο τέλος θα δεις τη διαφορά. Άσε που μπορείς μετά να τον ρωτήσεις. Όχι όμως πρώτα να τον ρωτήσεις και ύστερα να υπακούσεις. Πρώτα θα υπακούσεις και ύστερα να το ρωτήσεις να σου εξηγήσει. Γιατί εκείνη τη στιγμή βρέθηκε μπροστά τώρα στον ξάδερφό του. Θα το αγοράσεις μες στη φυλακή ή όχι? Δεν είπε περίμενα να πάω να ρωτήσω. Που έτσι θα έλεγε ή θα αρνιότανε αν δεν είχε προηγηθεί ο Λόγος του Θεού προς αυτόν και δεν είχε δει ο Ιερεμίας το Λόγο του Θεού να εκπληρώνεται. Όταν όμως είδε ότι εκπληρώνεται, είπε από τον Κύριο ήτανε και αμέσως είπε αμήν. Τον αγόρασε, έφερε μάρτυρες όπως συνηθιζόταν, έκανε συμφωνητικό κλειστό και ανοιχτό, το κλειστό για το υποθηκοφυλάκιο που λέμε σήμερα, το ανοιχτό για τον ίδιονε, του μέτρησε το χρήμα το οποίο ζητήθηκε και η αγορά πραγματοποιήθηκε. Ο ξάδελφός του έφυγε, η αγορά πραγματοποιήθηκε ενώπιον μαρτύρων και όλων των Ισραηλιτών που παρευρέθησαν στην αυλή της φυλακής για την αγορά του αγρού. Όλα τέλειωσαν και ο Ιερεμίας έμεινε μόνος του. Τώρα που έμεινε μόνος του θα πάει στο Θεό να τον ρωτήσει, γιατί δεν καταλαβαίνει και δεν θέλει το Λόγο του Θεού να μην τον καταλαβαίνει. Γιατί ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι σαν τα μαθηματικά. 1 συν 1 ίσον 2. Δεν είναι αοριστείες, είναι συγκεκριμένα πράγματα, προσδιορισμένα ακριβώς. Γι' αυτό και δεν μπορείς να κάνεις λάθος όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο, εάν η καρδιά σου είναι καθαρή, αγαπάς την αλήθεια και αγαπάς τον Χριστό. Οι άνθρωποι οι οποίοι πλανώνται και κάνουν λάθη είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν τις γραφές ούτε τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό εξάπαντος πλανώνται. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι, αν και γνωρίζουν την αλήθεια, κρύβουν την αλήθεια χάρη σχρού κέρδος.
κατακροτούν την αλήθεια εν αδικία. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι γνωρίζουν αλλά μεταστρέφουν, διαστρέφουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και αλλάζουν τη δόξα του αιώνιου Θεού με φθαρτές εικόνες ανθρώπων, ζώων, τετραπόδων, πτηνών και οτιδήποτε άλλο. Οι άλλοι όμως που πλανώνται γιατί δεν έχουν καταλάβει, είναι ειλικρινείς αλλά δεν έχουν καταλάβει, σε αυτούς ο Θεός θα εξηγήσει όπως τον Ιερεμία. Και οι άλλοι που και αν τους εξηγήσεις δεν θα καταλάβουν, είναι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για το θέλημα του Θεού, η καρδιά τους είναι πονηρή και θέλουν να φέρουν στα νερά τους το Λόγο του Θεού. Δεν θέλουν να έρθουν αυτοί στην οδηγία του Λόγου του Θεού, αλλά θέλουν να φέρουν τον Λόγο του Θεού στην οδηγία τη δική τους, γι' αυτό διαστρέφουν συνειδητά, αλλά και εν αγνωσία. Χωρίς να ξέρουν, ερμηνεύουν και εξηγούν. Και αυτοί επίσης είναι ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι. Και πώς θα τους γνωρίσουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, από τον καρπό τους. Εάν ο καρπός τους δεν είναι καλός, ό,τι λένε δεν είναι σωστά. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είπαμε προηγούμενα ότι ο προφητικός λόγος που έρχεται από το Θεό μέσα από ανθρώπους είναι πάντοτε υποδοκιμή, πάντοτε υποκρίση, αλλά η κρίση έχει άμεση σχέση πρώτον με την συμφωνία της προφητείας με το Λόγο του Θεού και άμεση σχέση δεύτερον με τον προφήτη, την προφήτησα, εάν η ζωή της μαρτυράει το θέλημα του Θεού. Αν επαγγέλλεται σε ο Θεός σέβεια και ζει Θεός σεβός. Ο Ιερεμίας λοιπόν, αν και δεν κατάλαβε, εξετέλεσε το προφητικό λόγο του Θεού, αγόρασε τον αγρό, αλλά αφού φύγαν όλοι, τότε πήγε και γονάτισε στο Θεό και προσευχήθηκε και είπε: «Κύριε Θεέ, εσύ έκαμε στον ουρανό και τη γη με τη δύναμή σου τη μεγάλη και με τον εξυπλωμένο σου βραχίωνα και ξέρω ότι κανένα πράγμα δεν είναι δύσκολο σε σένα. Γι' αυτό και εξετέλεσα αυτό που είπες, αν και δεν το κατάλαβα. Γιατί ξέρω ότι τίποτα δεν είναι δύσκολο σε σένα». Είναι ακριβώς η ίδια πίστη στο Λόγο του Θεού που έδειξε ο Αβραάμ και τόσο πολύ ευεργετήθηκε και ετοιμήθη ώστε τον ονόμασε φίλο Θεού ο Θεός. Όταν ο Θεός του είπε πάρε το γιο σου, το μονογενή σου και πήγαινε θυσίασέ τον πάνω στο όρος Μοριά, τον γιο σου τον οποίον αγαπάς. Και ο Αβραάμ χωρίς να διστάσει πήγε, γιατί αφενός μεν είχε επαγγελία ότι εν το σπέρματί του, και αυτό ήταν το σπέρμα το οποίο γεννήθη από αυτόν και από τη Σάρα τη Στήρα, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη, αφετέρου γιατί πίστευε ότι τίποτα δεν είναι δύσκολο σε αυτόν και μάλιστα συγκεκριμένα, συγκεκριμενοποίησε την πίστη του, ο Θεός που μου υποσχέθηκε ότι εν το σπέρματί μου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη, είναι δυνατός εγώ να τον θυσιάσω και αυτός να τον αναστήσει. Μόνο αν έχεις τέτοια πίστη ότι στο Θεό δεν είναι τίποτα αδύνατον και τίποτα δύσκολο, μπορείς να είσαι υπάκουος πάντοτε κατά πάντα και προσοχή, άμεσα. Όχι μετά, όχι ύστερα, όχι μετά να το σκεφτούμε, άμεσα. Τώρα μου το είπε, τώρα θα το κάνω. Ένα τέτοιο ωραίο παράδειγμα, ένας τέτοιος άντρας πίστεως ήταν ο απλός αυτός άνθρωπος ο Ιωσήφ, τον οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε και του εμπιστεύτηκε το λόγο του τον Άγιο που έγινε σάρκα σαν γιο του να τον μεγαλώσει και να τον φέρει στο πλήρωμα του χρόνου του κατάλληλου που θα έβγαινε στη διακονία. Ένα μωράκι που ο διάβολος και όλα τα δαιμόνια είχαν ξεσηκωθεί εναντίον του και που ο μόνος τρόπος για να διαφυλαχθεί ζωντανό το μωράκι αυτό, δεν ήταν παρά η εμπιστοσύνη που είχε ο Θεός στον Ιωσήφ, ότι θα του μιλήσει και θα το κάνει άμεσα. Η παραμικρή καθυστέρηση θα μπορούσε να είχε σοβαρά προβλήματα στην επιβίωση του μωρού αυτού. Είναι αυτό που θέλει ο Θεός και είναι αυτό που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους,
που είναι αξιόπιστοι στο έργο του Θεού και στους οφθαλμούς του Κυρίου. Τους εμπιστεύεται ο Θεός. Αλλά δεν είναι μόνο υπάκουοι άμεσα, είναι και σοβαροί άνθρωποι, ώστε δεν πλανώνται από την καρδιά τους λέγοντας «Ο Θεός μου μίλησε», ούτε από τη φαντασία τους λέγοντας «Ο Κύριος μου μίλησε». Αλλά έχουν ταπεινή καρδιά, ώστε να βρίσκουν πάντοτε χάρη από το Θεό και ο Θεός να μπορεί να κατευθύνει την καρδιά τους και το πνεύμα τους. Ο Ιερεμίας λοιπόν είχε αυτή την πίστη την απαραίτητη να πει ότι ουδέν πράγμα είναι δύσκολο σε σένα, ξέρω ότι κάνεις έλεος εις χιλιάδες, αλλά ξέρω ότι ανταποδίδεις και την ανομία των πατέρων εις των κόλπων των τέκνων αυτών με ταυτούς. Είσαι Θεός μέγας, είσαι Θεός ισχυρός, είσαι ο Κύριος των δυνάμεων, είσαι μέγας στις αποφάσεις σου, δυνατός παντοδύναμος στα έργα σου. Η οφθαλμή σου είναι πάντοτε ανεωγμένη σε όλους τους δρόμους των ιών του ανθρώπων. Δεν κρύβεται τίποτα από τα μάτια σου. Και ξέρω ότι ανταποδίδεις εις έκαστον κατά τα σωδούς αυτού και κατά τον καρπόν των έργων αυτού. Επίσης, τι ωραία προσευχή και τι ωραίο πλησίασμα προς το Θεό. Δοξολογίας, έκφραση πίστης, έκφραση ευγνωμοσύνης, αλλά και ταυτόχρονα ταπείνωσης. Εσύ έκαμε σημεία και τέρατα στη γη της Αιγύπτου, ώστε έγινες γνωστός στον Ισραήλ, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους. Εσύ έκαμες όνομα Μέγα, το οποίο έχεις ως την ημέρα ταύτη, και εσύ εξήγαγες το λαόν σου εκ της γη της Αιγύπτου με σημεία τεράστια, με την κρατεά σου χείρα, τον εξυπλωμένο βραχίωνα και τρόμων Μέγα. Και εσύ οδήγησες το λαό σου στη γη της ευλογίας, στη γη τυρέουσα γάλα και μέλι, στη γη Χαναάν. Και ενώ θα έπρεπε ο λαός σου να είναι ευγνώμων, να σε δοξάζει και όσο πιο πολύ τον ευλογείς, τόσο πιο πολύ να ταπεινώνεται και να υποτάσσεται σε σένα, ο λαός σου δεν υπήκουσε εις τη φωνή σου, ούτε περπέτησαν κατά το λόγο σου, ούτε έκαναν όλα όσα πρόσθεξες σε αυτούς. Γι' αυτό δικαιολογημένα, κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί, τι στρωτή είναι η προσευχή μέσα από το Λόγο του Θεού, που ξεκινάει από την ταπείνωση τη δική του, προχωράει στη δοξολογία, στην αναγνώριση της μεγαλοσύνης του Θεού, στην έκφραση της δικής του πίστης και φτάνει στην αποδοχή της δικαιοσύνης του Θεού. Δικαίως, Κύριε, βρίσκεται ο λαός σου σε αυτό κακό δρόμο και στην κακή περίσταση και κατάσταση, όπου είναι έξω τα στρατεύματα και σε λίγο θα καταστρέψεις, όπως είπες, τον Ισραήλ, τα Ιεροσόλυμα, το βασιλιά, τους άρχοντες και όλο το λαό. Όμως εκείνο το οποίο δεν καταλαβαίνω είναι ότι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εσύ μου είπες αγόρασον για τον εαυτό σου τον αγρόν διαργυρίου, παράστησον μάρτυρες, αλλά όμως η πόλης παρεδόθη στη χείρα των Χαλδαίων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ωραία η απορία του. Δεν αμφισβητεί το Λόγο του Θεού, δεν καθυστέρησε στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού, αλλά δεν δίστασε να εκφράσει και την απορία του όταν δεν καταλαβαίνει το Λόγο του Θεού. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μη διστάζουμε ποτέ. Εγώ όταν πρωτομπήκα στην Εκκλησία είχα πάρα πολλές απορίες που έβρισκα αδερφούς παλιούς, αξιόπιστους, τους ρώταγα. Μερικές όμως φορές οι απαντήσεις τους δεν ικανοποιούσαν την ψυχή μου. Δεν μου λύναν το ερώτημα. Και τότε ο Θεός με φώτισε, πιστεύω, και είπα θα πηγαίνω στον Κύριο να ρωτάω. Και όσες φορές πήγα, μα όσες φορές και αν πήγα, να ρωτήσω και να πω «Κύριε, αυτό δεν το καταλαβαίνω». Μου το εξήγησε ο καλός μου αυτός αδελφός, ποιμένας, πρεσβύτερος, προφήτης, αλλά δεν το κατάλαβα. Ο Θεός έβρισκε τρόπος. Άλλες φορές με ενύπνια, άλλες φορές με οράσεις, άλλες φορές με το κήρυγμα, άλλες φορές με προφητικό λόγο, αλλά πάντοτε δεν υπήρξε ούτε μία περίπτωση που ρώτησα το Θεό και βράδυνε περισσότερο από λίγες μέρες μέχρι να μου απαντήσει. Γι' αυτό με όλη μου την ψυχή σας το συνιστώ.
σας το συνιστώ, αλλά όχι ότι δεν καταλαβαίνουμε κατευθείαν, θα ρωτάμε τους αδελφούς μας πρώτον. Γιατί αν πεις εγώ δεν ρωτάω κανέναν, ο Κύριος θα μου τα εξηγεί, αυτό είναι υπερηφάνεια και ο Θεός περηφάνους αντιτάσσεται. Δεύτερον, αφού ρωτήσεις θα ρωτήσεις το Θεό. Και τρίτον, αφού ο Θεός σου απαντήσει, θα το μοιραστείς με τα αδέλφια σου για να βεβαιωθείς με την αποδοχή και των αδελφών σου της αληθινής πραγματικά φανέρωσης. Γιατί αν λες εμένα μου το είπε αλλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε, λες πράγματα που δεν στέκουνε, γιατί τα αδέλφια σου έχουν πνεύμα Θεού και όταν πραγματικά μιλήσει ο Θεός καταλαβαίνουνε, χαίρονται και δοξάζουν το Θεό. Δεν παίρνει τη δόξα ο άνθρωπος, γιατί δεν χρειάζεται να παίρνει δόξα ο άνθρωπος, τη δόξα την παίρνει ο Κύριος που είναι ανάγκη και απαραίτητο. Ποτέ αδερφοί αγαπητοί μην καυχόμεθα γιατί κάτι μας είπε ο Θεός. Δεν θα μας ξαναπεί. Αλλά όχι μόνο δεν θα μας ξαναπεί, θα μας λέει η καρδιά μας, θα μας λέει η φαντασία μας και εμείς θα επιμένουμε ότι είναι από το Θεό και θα χάνουμε και την αξιοπιστία μας ενώπιον των αδελφών μας, που δεν είναι και τόσο πολύ σημαντικό αν και είναι, αλλά ιδιαιτέρως θα χάνουμε την αξιοπιστία μας ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή θα προφητεύουμε, με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή θα διδάσκουμε και με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή θα δίνουμε τη δόξα στο Θεό. Για να κρατιόμαστε πάντοτε εκεί που μας θέλει ο Θεός, στην ασφάλεια της χάρης του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Ο Θεός λοιπόν μπροστά σε αυτήν την ωραία στάση του Ιερεμία θα του δώσει τώρα και την ευλογημένη απάντηση. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία λέγον, «Ιδού εγώ είμαι Κύριος, ο Θεός πάσης σαρκός. Είναι τι πράγμα δύσκολο σε μένα. Εγώ λοιπόν πράγματι θα παραδώσω την πόλη τούτη στους Χαλδαίους. Πράγματι θα καταστραφούνε. Πράγματι θα φωνευθούνε οι περισσότεροι από τους κατοίκους και ιδιαίτερα ο βασιλιάς και οι άρχοντες. Γιατί και όλα αυτά τα επιτρέπω και θα τα κάνω, όχι μόνο τα επιτρέπω αλλά εγώ τα φέρνω και τα κάνω, γιατί οι Ισραήλ και οι Ιούδα μόνον κακόν έκαναν ενώπιόν με εκ νεότητος αυτών και διότι οι Ισραήλ άλλο πράγμα δεν έκαναν παρά να με παροργίζουν δια το έργο των χειρών αυτών. Δια τούτο και η πόλη στα καταστραφεί». Αλλά ποτέ δεν τελειώνει το έργο του Θεού, αδερφοί. Υπάρχει μία προφητευμένη καταστροφή. Θα γίνει. Αλλά μετά την προφητευμένη καταστροφή θα υπάρξει μία προφητευμένη, όπως θα δούμε την άλλη Δευτέρα, ευλογία, η οποία θα γίνει. Και μετά την προφητευμένη ευλογία θα υπάρξει άλλο. Θα υπάρξει άλλο μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου να πάμε για τον ουρανό. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, η Γραφή λέει ότι περπατάμε από πίστη σε πίστη. Τι σημαίνει από πίστη σε πίστη? Θα έρχεται ο Λόγος του Θεού, θα το πιστεύουμε, θα γίνεται και θα συνεχίζουμε. Θα ξανάρχεται ο Λόγος του Θεού. Θα το πιστεύουμε, θα συνεχίζουμε και θα γίνεται. Θα ξανάρχεται. Και έτσι ο άνθρωπος του Θεού ζει μέσα στην παρουσία του Θεού, με το Λόγο του Θεού, με την πίστη του, ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει γύρω του. Γιατί καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ, ο Ιερεμίας επιβίωσε. Το χρησιμοποίησε ο Θεός για το υπόλοιπο και πάλι επιβίωσε. Μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να έρθει ο Κύριος να τον πάρει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, αδελφοί, την όραση που έχει δείξει ο Θεός στον Αβακούμ, η οποία είναι μοναδική και αιώνια. Στην απορία του, «Μα εγώ σου ζητάω ευλογία και εσύ μου μιλάς για κρίση, και πάνω στην κρίση έρχεται και άλλη κρίση, και πάνω στο κακό άλλο κακό. Αυτός είναι ο Θεός, αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Από καταστροφή σε καταστροφή. Γιατί οι άνθρωποι τους χρησιμοποιεί ο Θεός και ύστερα υπερηφανεύονται και έρχεται πάλι καταστροφή. Και τους άλλους πάλι τους χρησιμοποιεί ο Θεός και πάλι υπερηφανεύονται. Και με την υπερηφάνεια καταστροφή, αυτός είναι ο Θεός. Από πόλεμο σε πόλεμο.
Και ο Κύριος απάντησε και στον Αβακούμ, όπως απαντάει σε όλους μας τώρα μέχρι το τέλος, ότι ό,τι και να γίνεται γύρω σου, ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και αψευδής. Ο δε δίκαιος ημέν άστος. Ό,τι και να γίνεται κακό θα γίνεται. Ημέν ο κόσμος. Ο δε δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Θα επιβιώσει, θα διατηρηθεί και θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου που θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο μυστικό του ανθρώπου του Θεού. Ο δίκαιος ζει από την πίστη του. Πρέπει να είσαι δίκαιος, και δίκαιος άνθρωπος δεν είναι κανένας, αλλά δίκαιος είναι ο άνθρωπος ο δικαιωμένος με το αίμα του Χριστού, αλλά δεν φτάνει να είσαι δικαιωμένος με το έργα του, με το αίμα του Χριστού. Πρέπει να περπατάς και από πίστη σε πίστη, διοικούμενος πάντοτε από το Πνεύμα το Άγιο, για να είσαι πραγματικά μαθητής του Χριστού. Γιατί μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι αληθώς παιδιά του Θεού, μαθητές του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η πορεία μας, ας το έχουμε καλά βαλμένο στην καρδιά μας. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, ζητείτε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και περιπατείτε σε αυτό. Ζητείτε όμως, όχι ζητήστε μια φορά και τελειώσατε, αλλά περπατάτε ζητώντας το θέλημα του Θεού στη ζωή σας. Και αν δεν το καταλαβαίνετε, πράτε το, μην διστάσετε να ρωτάτε, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι για να επιβιώσουμε στη ζωή αυτή, πόσο μάλλον τις μέρες τις δικές μας που είναι καιροί κακοί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μετανοώντας και δικαιωμένοι με το αίμα του Χριστού πρώτον και διαπίστεως το Λόγο του Θεού καθώς τον εξητάμε δεύτερον. Και τρίτον, έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας πάντοτε. Αμήν.